δεν είπε ότι ο ίδιος προετοίμασε το δωμάτιο? Κόκκινα τριαντάφυλλα. Σημαίνει κάτι αυτό, σημαίνει κάτι αυτό. Λίλα, μπορείς να σταματήσεις να μου δίνεις ψεύτικες ελπίδες. Εγώ γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν θυμάται καν ποια είμαι. Τυχαία τα έβαλε εκεί τα κόκκινα τριαντάφυλλα τώρα. Είναι ο άντρας της ζωής σου. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι η γυναίκα της δικής του. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Όχι, δεν συμβαίνει. Είναι γραφτό να είστε μαζί. Λίλα μου, δεν είσαι πρώτη θέση στην αγαπημένη σου ταινία. Εδώ είναι πραγματική ζωή αυτό εδώ το τέρας. Όχι, μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας σαν ταινία. Για το σενάριο το γράφουμε εμείς. Ναι, αλλά δεν γράφουμε εμείς και τους άλλους χαρακτήρες. Αν μπορούσες, τι θα έγραφες? Μα, θα έγραφα τώρα έτσι πως καθόμαστε στην Ιταλία. Ανοίξει η πόρτα και να μπει ο Λουκάς. Όλα καλά? Ναι, μιλάγαμε για ταινίες. Έφερα τις βαλίτσες. Ναι, Λουκά, δεν ξέρουμε αν θα μείνουμε εδώ. Σε παρακαλώ, κάντο για τα παιδιά, είναι τόσο σημαντικό. Καλά. Θα δούμε. Ωραία. Σε λίγο θα είναι έτοιμο το φαγητό. Ελάτε. Δεν έλεγα να μπει μέσα και να φέρει τις βαλίτσες. Εγώ άλλο ήθελα στο σενάριο να γράψω. Δηλαδή τι ήθελες? Ήθελα να μπει μέσα, να μου πει ότι με αγαπά και να με φιλήσει. Μα γιατί δεν το πες? Δεν το πω, θα το πω τώρα, θα το πω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να ανοίξει την πόρτα, να μπει μέσα ο Λουκάς, να μου πει ότι με αγαπάει και να με φιλήσει. Μαμά, σε αγαπάω πάρα πολύ. Έλα, τρώμε. Ορίστε, αν δεν είχες βγάλει το παιδί με το ίδιο όνομα, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά τώρα. Did you have a good trip? Yes, very good, thank you. Και καλά δεν την πειράζει τώρα αυτή που είσαι εσύ εδώ? Μη φωνάζεις, παιδάκι μου, σ' ακούει η κοπέλα. Γιατί καλά, δεν ξέρει ελληνικά. We're talking about the weather. Oh yes, it's cold these days. The weather's gone crazy. Μόνο καιρός. Εδώ εμείς σηκώδευουμε ασφαλτάρουμε. Στραβοκάνα είναι. Τι λες, μωρή ηλίθεια, μια χαρά κουκλάρα είναι κοπέλα. Μία δεν πιάνει μπροστά σου. Το δόντι, το έχεις δει το δόντι, είναι στραβό. Για Ιταλίδα είναι χάλια. Μην ξέρεις αυτή τη λέξη, είναι διεθνής. Ποια λέξη, μωρή? Την εθνικότητα, αλήθεια, θα καταλάβω ότι μιλάμε για αυτήν. Very nice country, Italy. Oh yes, Greece too. I have never been there. Oh, θέλει να την καλέσουμε. Γιατί μου χαμηλάει συνέχεια, θα γίνουμε και φίλες? Δεν ξέρω, τόση Σουηδία, δεν την παλεύω. Αυτή είναι η ηλίθεια. Γιατί λες το κοριτσάκι, παιδί μου, ηλίθεια, επειδή δεν ξέρει ελληνικά? Δεν είναι μόνο αυτό. Τρέχει πάνω κάτω και κουτουλάει τους τοίχους σαν χαζοχαρούμενη. Λουκά, συγγνώμη, εγώ δεν το μεγάλωσα έτσι. Τι λες, μωρέ, αφού όλο ηλίθεια με λες στο σπίτι, πώς να μην αντιγράψεις το παιδί? Εσύ να σκάσεις, μωρείς. Μήπως να τρώγαμε? Σοφία, θες να ετοιμάσεις? Ναι, πάω. Λουκά, η Σοφία ξέρει ελληνικά? Όταν μάθαμε για την άλλη μου ζωή, είπε να μάθει τη μητρική μου γλώσσα. Πάω να βοηθήσω. Όρσε, μωρή, βοηδάρα, βοηδάρα, κτίνος, ζω. Ρεζίλη με τα λεζίχτε μου. Όχι μέχρι το βράδυ, ούτε μέχρι το απόγευμα, μωρή, δεν τη βγάζουμε εδώ πέρα. Σήκω, έλα, μωρή, σταμάτα, με βαράς εκεί πέρα. Σήκω. Κανένα εργάτη δεν έχει εδώ πέρα. Ούτε ένα δεν έχω δει.